μαγική, ερωτική, ένας λαβύρινθος ονείρων. Ούτε πολύ νωρίς, ούτε πολύ αργά, να πω καλή χρονιά. Καλή χρονιά, καλό 2014. Είναι η πρώτη εκπομπή μέσα στο 2014. Την προηγούμενη εβδομάδα έπαιξε ξανά η ωραία εκπομπή που αγαπήσατε με την Ειρήνη και την Κίδη. Πολύ μαγική λοιπόν, 2014. Πάμε να δούμε τι έγινε σε αυτήν εδώ τη σημερινή, την πρώτη εκπομπή της χρονιάς. Πάμε τι έγινε από τότε που άρχισε αυτή εδώ η εκπομπή. Να δούμε τι θα γίνει μέσα στο 2014 για μουσικά πράγματα, για φίλους που ήρθαν, φίλους που θα ξαναέρθουν ίσως εδώ στην εκπομπή, για καινούριους φίλους, για καινούρια κόνσεπτ. Έχουν πολλά πράγματα να γίνουν, έχουμε σχέδια εδώ πέρα να κάνουμε διάφορα ωραία πράγματα. Προηγούμενοι καλεσμένοι, αρχίσαμε με τον Μιχάλη τον Κλεάνθη την πρώτη εκπομπή, την οποία αγαπήσατε πάρα πολύ. Ο Μιχάλης θα έρθει σύντομα ξανά εδώ στην Πόλη Μαγική, μαζί με την Εροφίλη, να πούνε τραγούδια και να πούνε για τους Βάτραχους και έχουν ήδη, νομίζω, έχουν και ένα βραβείο στην τσέπη τους ήδη από ένα διαγωνισμό τραγουδιού, αλλά έχουν και κάποια άλλα καινούργια πράγματα πολύ ενδιαφέροντα να μας πούνε. Ο Μιχάλης ο Παούρης, βέβαια, έχει πάρα πολλά, πολλή δραστηριότητα μέσα στο 2014. Μάλιστα, θα φύγει στο εξωτερικό και για σεμινάρια και για συναυλίες. Ο Μιχάλης ο Παούρης, ο οποίος ήδη μας κάνει περήφανος με διάφορους τρόπους. Βιρτουόζος του μπουζουκιού, το οποίο μπουζούκι όμως είπαμε δεν είναι λαϊκό. Παίζει πράγματα μέσα στη jazz, gypsy jazz, πιάνει και την κιθάρα του. Θα φύγει και στο εξωτερικό, έχει ήδη παίξει δίπλα στον Άλλη Μέολα, έχει παίξει ήδη δίπλα στο τρίο Ρόζενμπεργκ, το μεγαλύτερο τσιγκάνικο jazz σχήμα με κιθάρες, ας πούμε, στον πλανήτη. Γιάννης Σίνης, σήμερα στο κύτταρο, μετά την εκπομπή, ετοιμαστείτε σιγά σιγά όσοι θέλετε να πάτε να δείτε το Gary Moore Tribute, στο οποίο είναι ο Γιάννης ο Σίνης που τον είχαμε εδώ πέρα, παίξαμε και τραγούδια Gary Moore και θα έχει διάφορους εκλεκτούς καλεσμένους και θα γίνουν ωραία πράγματα σήμερα. Για την Ειρήνη θα έχουμε επίσης να πούμε, γιατί κάνει συνεργασίες αλλά και με τους Τζόκερ πάρα πολλά ωραία πράγματα. Λοιπόν, να σας αρχίσουμε λίγο στη δράση να μπούμε με το καινούργιο τραγούδι για το 2014 και σιγά σιγά έρχεται και το mini album το καινούργιο «Ο Αστερισμός» από Τζόκερ. Το καινούργιο τραγούδι λέγεται «Η γυναίκα ένα βήμα μπροστά». Πάμε και μετά θα πούμε κι άλλα. Μπορεί να λες εξυπνάδες, μπορεί και εκείνη να συμφωνεί. Μπορεί να είσαι κι απ' αυτούς τους φωνακλάδες, μπορεί και εκείνη να σου κάνει το αρνί. Ό,τι και να κάνεις, το κάνει εκείνη πιο σωστά. Η γυναίκα είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μπορεί να είσαι και επιστήμον, μπορεί απλά να βγάζεις λεφτά. Μπορεί να είσαι και ειδήμων και τις κουβέντες σου να παίρνουν σοβαρά. Όπως κι αν το παίξεις, θα το έχει παίξει εκείνη πιο σωστά. Η γυναίκα είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Η γυναίκα είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Και να περνιέσαι για μάγκας και να έχεις γκόμενες πολλές, μπορεί να σήκωσες βαράκια και περιζήτητος πως είσαι να λες. Ό,τι παριστάνεις, το παριστάνει γίνει πιο σωστά. Η γυναίκα είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Η γυναίκα είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Έχεις κάνει τη γη ένα χάλι, την εξουσία κυνηγάς για να της κάνεις εφέ. Μπορεί να φτάσεις στο διάστημα, μπορεί απλά εσύ στο τέλος να πληρώσεις τον καφέ και να δουλεύεις όλη μέρα. Και απ' τα έτοιμα να τρως, θα της περάσεις και βέρα και θα σ' αλλάξει το φως. Πάντα βγαίνει από πάνω και έχει πάντα δίκιο τελικά. Η γυναίκα είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Η γυναίκα είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Αλλά μπορεί να είσαι και αδίστακτος, μπορεί την ίδια σου τη μάνα να πουλάς και να πατάς επιπτωμάτων για να ανέβεις και καλά πιο ψηλά. Κάποια θα σε βάλει στη γωνιά να τα φυλάς για να κρυφτεί πιο σωστά. Η γυναίκα είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Η γυναίκα είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Η γυναίκα είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Η
γυναίκα είναι πάντα ένα βήμα. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Το κακό με τις γυναίκες είναι ότι είναι τρελές. Το καλό με τις γυναίκες είναι ότι είναι. Το κακό με τις γυναίκες είναι ότι είναι τρελές. Το καλό με τις γυναίκες είναι ότι είναι πολλές. Θυμήθηκα την πρώτη φορά που συστήθηκα. Σε σένα μπροστά προσπίθηκα. Και ίσως γι' αυτό παρασύρθηκα. Και τα άλλα γνωστά αναγάπησα. Εσύ θα μου πεις αν απάντησα. Ποτέ δεν θα μάθεις τι κράτησα. Στιγμές αρκετές, αλήθεια αν ήταν ποτέ. Να, μερικά τραγούδια λοιπόν καινούργια από Τζόκερ. Ένα αυτό που είδαμε, το «Γυναίκα μπροστά» από το βίντεο με τις εικόνες. Ένα αυτό εδώ, «Αλήθεια αν ήταν ποτέ», το οποίο το έχουμε γράψει μαζί με τον Κυπριανό. Έχει μέσα δηλαδή και πραγματάκια και με συνεργασίες από το παρελθόν του Τζόκερ και κάποια που δείχνουν μελλοντικά σημάδια για τους Τζόκερ. Φυσικά, εδώ λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος, δηλαδή γύρω στις 20 κάτι του μήνα, είχαμε το fan club των Scorpions. Πριν από 2-3 μέρες στο Sound City, στο Μαρούσι, παίξαμε και το acoustic, το unplugged version του Joker Play Scorpions, εγώ και ο Περικλής, ο Παλαμιώτης, που είχαμε κάνει και την εκπομπή εδώ με το Greek Scorpions Fan Club. Προκειμένου να σας πω ότι μέσα στις γιορτές δεν είχα προλάβει να δω περί τίνος πρόκειται, για το DVD δηλαδή των Scorpions στο Λυκαβητό, το Unplugged του MTV, το οποίο είναι καταπληκτικό, έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά οι Scorpions. Δηλαδή, ο Ματίας Τζάμπς έχει αναλάβει και έχει δώσει νέα ζωή στα κομμάτια. Είναι μερικά δεν τα αναγνωρίζει σχεδόν, με την καλή έννοια πάντως. Και βέβαια καινούργια κομμάτια, καινούργια δηλαδή, ένα καινούργιο του Ρούντολφ, ένα καινούργιο του Ματίας, ένα καινούργιο του Κλάους, καταπληκτικό κομμάτια και τα τρία. Τα ξέρετε, όσοι είσαστε fans των Scorpions, ξέρετε. Αλλά όσοι δεν έχετε ακόμη συναντηθεί με το Scorpions MTV Unplugged στο Λυκαβητό, δείτε το. Αρχίστε από το YouTube και μετά, άμα είναι, πηγαίνετε και να πάρετε και την κόπια σας. Το Joker Play Scorpions έχουν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα τώρα, ειδικά μέσα στην αρχή, τους πρώτους 3-4 μήνες του 2014. Πολλά κυρίως unplugged acoustic gigs. Και μάλιστα όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά αυτά θα τα πούμε στην πορεία μέσα στον χρόνο. Λοιπόν, αφού είπαμε για Scorpions, πάμε να δούμε Λυκαβητό. Scorpions Live στο Λυκαβητό. Πάρτε μια γεύση. We'll be right back.
The place feels good. No time to call you today. Of course, 11, the Chinese food. Back to the hotel again. I call your number, the line ain't free. Love, I can tell you how I feel. Always somewhere, miss you where I've been. I'll be back to love you again. Love you again. Scorpions, λοιπόν. Θα έχουμε φαντάζομαι νέα και μέσα σε αυτή τη χρονιά, γιατί είναι δραστήριοι οι Scorpions. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα πια αυτό που είχα ακούσει, ότι στο Μουντιάλ του 2014 στη Βραζιλία, που είναι τεράστιοι οι Scorpions, μήπως παίξουν στην αρχή του Μουντιάλ, στην έναρξη, στην τελετή. Δεν ξέρω, κάτι έχω ακούσει. Θα τα διασταυρώσουμε. Έχουμε καιρό μέχρι τότε, μέχρι το καλοκαίρι. Έχουμε άλλα καλά πράγματα τα οποία έρχονται μέσα στο 2014. Μουσικά εννοούμε. Ένα-ένα από αυτά. Βασικά έρχονται συναυλίες. Έρχονται ωραία πράγματα από συναυλίες. Έμαθα μόλις ότι έρχονται οι Bloister Cult. Θα ακούσουμε από αυτούς σε λίγο, θα βάλουμε και να ακούσουμε και κάτι από βίντεο. Από μελλοντικούς καλεσμένους εδώ πέρα της εκπομπής, εκτός από παλιούς γνωστούς, θα δούμε διάφορους. Μάλιστα, θα δούμε και διάφορες άλλες εκπλήξεις σε διάφορα επεισόδια αυτής εδώ της εκπομπής, τα οποία ίσως να μην είναι και άμεσα δεμένα με τη μουσική, αλλά θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Ένας φίλος σίγουρα που θα δούμε εδώ, που δεν έχουμε ξαναδεί στη Μαγική Πόλη, είναι ο Δημήτρης ο Δημητράκας. Είναι ο drummer και βέβαια καλλιτέχνης και συνθέτης σε διάφορα κομμάτια από τους Punks Romana και τους Riffifi, καθώς και άλλες πάρα πολλές μπάντες, ένας πολύ σημαντικός μουσικός. Βγάζει καινούριο προσωπικό CD σε συνεργασία, θα τα πούμε συνέχεια αυτά, και έχουμε πει μαζί και το τραγούδι που είναι ο τίτλος του CD, σε κανένα μήνα θα κυκλοφορήσει. Το άλμπουμ λέγεται «Μάντης και Φωνιάς». Είναι το καινούριο προσωπικό άλμπουμ του Δημήτρη Δημητράκα. Θα τον έχουμε καλεσμένο να μας τα πει. Θα μπορούσα να κάνω δεκάδες εκπομπές με τον Δημήτρη. Είναι ο ίδιος πάρα πολύ έμπειρος έτσι κι αλλιώς, και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και στη μουσική. Θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Λοιπόν, είπαμε πιο πριν ότι σήμερα είναι και το Gary Moore το tribute. Πάμε να δούμε βίντεο. Καθώς τα tribute φαίνονται καλά κρατούν ακόμη εδώ πέρα στην Ελλάδα, θα έχουμε να ακούσουμε μάλλον και για tribute τα οποία έχουν καλεσμένους original, κάποια μέλη, δηλαδή στην Ελλάδα έρχεται το tribute στο επόμενο του στάδιο, όπου ναι μεν κάποια από αυτά συρρυκνώνονται, γιατί το χόρτασε λίγο ο κόσμος, οπότε θέλει και πιο original πράγμα, αλλά υπάρχουν και tribute τα οποία καλά κρατούν, όπως το σημερινό που θα είναι στο κύτταρο, είπαμε για τον Gary Moore. Πάμε να δούμε λοιπόν σε μια φάση με τους Remember Lizzy, ένα από τα σχήματα του Γιάννη Σίνη, που είπαμε μαζί κάνα δύο κομμάτια τον Thin Lizzy και κάτι άλλο ακόμα. Και θα τα πούμε πάλι στη συνέχεια. Don't believe me if I tell you. Not a word out is it true. Don't believe me if I tell you. Especially if I tell you. Thank you.
Remember Lizzy, το ελληνικό συγκρότημα tribute στο Thin Lizzy, με το οποίο έχουμε ανέβει και μαζί, φίλοι τα παιδιά, πολύ καλή μπάντα. Σήμερα είπαμε είναι το αφιέρωμα στο κύτταρο για Gary Moore. Στον ίδιο χώρο, να δούμε κάτι πάλι από εκεί πέρα, το οποίο αναμένεται να γίνει το τρίτο ή τέταρτο tribute στον Dio, αλλά το Μάιο κάποια στιγμή αυτό. Εδώ είναι ένα που είχα ανέβει και εγώ ως guest, από, να πούμε ένα τραγούδι του Dio. Τραγούδια με έναν τέλειο. I can rule.
Γιατί Aerosmith. Γιατί οι Aerosmith έχουν ανακοινωθεί για την Ευρώπη, έχουν ανακοινώσει περιοδεία από την Άνοιξη ως το καλοκαίρι. Θα παίξουν και στο Download Festival το καλοκαίρι. Αλλά 17 Μαΐου παίζουν στη Σόφια, στη Βουλγαρία. Και ήδη έχουν βγει κάτι πακέτα από Θεσσαλονίκη, άμα θέλει κάποιος να πάει να επισκεφτεί. Είχαν παίξει εδώ το 2010, καταπληκτική. Ένας από τους καλύτερους τραγουδιστές εν ενεργεία, Steven Tyler αυτή τη στιγμή. Αλλά έχουν φτάσει τόσο κοντά, δηλαδή αφού παίζουν και Σόφια, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουμε, να πάρουμε κανένα τηλέφωνο και να κάνουμε καμιά κίνηση και να δούμε πώς θα τους φέρουμε και στην Ελλάδα ξανά, που ούτως ή άλλως είχαν ξανάρθει. Τέλος πάντων, θα τις κάνουμε και αυτές τις κινήσεις έτσι κι αλλιώς, για να λένε μερικές. Λοιπόν, κάποιοι άλλοι παλιοί γνωστοί που είναι να έρθουν, ένα πολύ μεγάλο και σπουδαίο συγκρότημα και θα έλεγα να σπεύσετε, θα έρθουν και Αθήνα και Θεσσαλονίκη μέσα στο Φλεβάρι, είναι η Blue Oyster Cult.
life I saw you, baby. You took my breath away. I knew your name was trouble, but my heart got in the way. Couldn't stop myself from reaching out. I could not turn away. I don't even know your name. I can't leave you alone. I'm running around the circles like a dog without a bone. I know the game you play, but baby, I just can't let go. So give me all your love tonight. Give me all your love tonight. I'll do anything you want. Just give me all of your loving tonight. I work hard every day to love and treat you right. I rock you in the morning and I roll you in the night. Any way you want, I'm gonna prove my love for you. So give me all your love tonight. Give me all your love tonight. I'll do anything you want, just give me all of your loving tonight. Tonight, tonight. Hey! I'm blinded by your smile, crazy about your walk. Shiver and I shake when I hear your baby talk. I'm a fool for your loving, babe. Give me all your love tonight. So give me all your love tonight. Give me all your love tonight. I'll do anything you want. Give me all of your loving tonight. Anything you want from me. Give me all your love tonight. Give me all your love tonight. I'll do anything you want. Just give me all of your loving tonight. 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 Hey. Coverdale, λοιπόν. Θα έχουμε μέσα στο 2014 και το αφιερώμα μας στους Whitesnake και τον David Coverdale. Πιο πριν είδαμε και το Man on the Silver Mountain από το κύτταρο, από το tribute στο Dio. Ωραία πράγματα. Στα ωραία, λοιπόν, στηριζόμαστε. Κρατάμε τα ωραία από το 2014. Από το 2013 κρατάμε τα ωραία του 2014, γιατί υπάρχουν ένα σωρό αηδίες γύρω μας, ας πούμε, και ανάθεμα και κατάρα σε αυτούς που δώσανε δυστυχώς αυτά τα άσχημα πράγματα στον κόσμο. Εμείς κρατάμε τα καλά. Από τις καλές κυκλοφορίες και είναι περίεργο που στην Ελλάδα που περνάει αυτά τις δύσκολες στιγμές που περνάει ακόμα, το ότι είχαμε δύο από τις, ή μάλλον μέσα στο 2013, υπήρξαν τρεις κυκλοφορίες live in Athens, σε DVD μάλιστα. Η μία δεν έχει βγει βέβαια ακόμα. Η μία είναι μια παλιά συναυλία που είχε γίνει στο Λυκαβητό του 1987, ο Peter Gabriel στα σούπερ πάνω του το 1987, και ένας σπουδαίος και μεγάλος καλλιτέχνης έτσι κι αλλιώς πάντα. Ακόμη και τώρα έχει βγάλει τα Scratch My Back, δύο albums με κλασική ορχήστρα. Παλιά κομμάτια, παιγμένα με καινούριο τρόπο, με κλασική ορχήστρα, με τελείως διαφορετικό τρόπο. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ο Peter Gabriel. Στα high του, λοιπόν, είχε παίξει το Λυκαβητό το 87, το DVD, ή μάλλον τότε είχε κυκλοφορήσει ως βιντεοκασέτα, τώρα βγήκε το remaster μέσα στο 13, πρόσφατα δηλαδή, εδώ και κανένα δύο μήνες, το Live in Athens, Peter Gabriel. Βρείτε το, ψάχτε το και στο YouTube, θα το βρείτε και όπου αλλού νομίζετε, υπάρχει σε διάφορα formats. Τα άλμπουμς πια των κλασικών καλλιτεχνών βγαίνουν σε διάφορα formats, με έξτρας, με βιβλιαράκια, με διάφορα, ξέρετε. Άμα κάποιος είναι ενδιαφερόμενος, μπορεί να βρει πολύ περισσότερες πληροφορίες. Μία άλλη κυκλοφορία είναι φυσικά των Σκόπιων, στην οποία την είπαμε πριν πολλές φορές. Και μία άλλη κυκλοφορία, η οποία αναμένεται, είναι το The Wall του Roger Waters, τον Pink Floyd, που το κινηματογράφησε εδώ στην Αθήνα και ανακοινώθηκε ότι όταν κυκλοφορήσει με το καλό, μάλλον μέσα στο 2014, The Wall Live in Athens. Αυτά είναι τώρα για φίλους αυτών των πραγμάτων που είναι... Τώρα το The Wall είναι από τους ογκόλυθους στην παγκόσμια μουσική. Ένα progressive rock αριστούργημα, το οποίο ήρθε τελικά στην Ελλάδα. Παίχτηκε στην Ελλάδα δύο φορές μάλιστα, ή μάλλον σύνολο τέσσερις φορές. Ήρθε το 2011 τρεις παραστάσεις, το 2012 ήρθε τρεις παραστάσεις και το 2013 ήρθε μία παράσταση στο ανοιχτό το μεγάλο ΟΑΚΑ. Να δούμε τι θα χρησιμοποιήσουν. Άλλη μια καλή κυκλοφορία που θα λέει Live in Athens, σε DVD, σπουδαία κυκλοφορία. Λοιπόν, προς το παρόν αυτά, περιπετειώδης η πρώτη εκπομπή του 2014.
με το καλό από την επόμενη εβδομάδα, με καλεσμένους, με πολλές εκπλήξεις και σε διαφορετική, όπως είπαμε, ώρα, 7 με 8 κάθε Σάββατο, επανάληψη την Κυριακή, και από Δευτέρα στο YouTube θα τα πούμε, θα βρεθούμε, ακούσουμε την Πόλη Μαγική, το τραγούδι των Τζόκερ από το προηγούμενο άλμπουμ. Α, πρέπει οπωσδήποτε να πω ότι μέσα στη βδομάδα αυτή που έρχεται, που μπαίνει, την 5η 16 του μήνα, Τζόκερ Acoustic παρουσίαση του νέου μίνι άλμπουμ Αστερισμός στο Jazz Point, Ακαδημίας 18. Ένα μαγαζί που κυρίως παίζει jazz, live και στα decks, αλλά και εμείς θα πάμε προς το μαγαζί, Τζόκερ Acoustic, Τζόκερ and Friends, που θα παρουσιαστούν live διάφορα κομμάτια από το νέο μίνι άλμπουμ, αλλά και πολλά άλλα πιο κοντά στη jazz ή πιο κοντινή προς τα εκεί πλευρά των Τζόκερ. Αυτό είναι 16 του μήνα, 5η, στο Jazz Point, Ακαδημίας 18. Και την επόμενη ακριβώς μέρα, το πρώτο live Τζόκερ full band στο Sound City, στο Μαρούσι. Είναι η καινούρια έδρα των Τζόκερ εκεί πέρα. Την Παρασκευή λοιπόν θα είναι η Ειρήνη, η Ειρήνη Κετικίδη που την είχαμε εδώ και μαζί, ο Περικλής που πάλι στους Σκόρπιονς ήμασταν παρέα εδώ και η Ιωάννα Μητσόγλου μαζί μου, Τζόκερ, το πρώτο full band live Παρασκευή 17 του μήνα στο Sound City στο Μαρούσι, Θησαίος 4 κάτω από σταθμό. Λοιπόν, το ομώνυμο κομμάτι από το προηγούμενο άλμπουμ το Τζόκερ, Πόλη Μαγική, το κομμάτι που βάφτισε και αυτήν εδώ την εκπομπή, ο καλύτερος τρόπος για να σας αφήσω για αυτή την πρώτη του 2014. Καλή χρονιά, τα καλύτερα έρχονται, θα τα φέρουμε εμείς στα μέτρα μας, θα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Μαγική, ερωτική, ένας λαβύρινθος ονείρων. Πολύ μαγικά, τυραννική, ηρωνικά μιλάς κι εσύ. Πολύ μαγική, ηλεκτρική, των ζωντανών αυτοκινήτων. Πολύ φωνικά, πληθωρική, τις τακτικά γελάς κι εσύ. Και ένα γκρίζο ουρανό που ακουμπάς και το φυλάς για ουρανό σου. Γκρίζα σου μιλάει και σε φυλάει με έναν ήχη κοφτερό. Πολύ μαγική, ερωτική, ένας λαβύρινθος ονείρων. Πολύ φωτεινά, ερημική, παραμιλάς εδώ και εκεί. Πολύ μαγική, σαρωτική, Βαβυλωνία χαρακτήρων. Πολύ απατηλά, σημαντική, για δανεικά ζητάς κι εσύ. Απατηλή, συμμετρική, ένας κατάλογος ομήρων. Πολύ επικίνδυνα εκεί, αμυστικά πονάς κι εσύ. Και ένα γκρίζο ουρανό που ακουμπάς και τον φυλάς για ουρανό σου. Γκρίζα σου μιλάει και σε φυλάει με ένα δόντι κοφτερό. Πολύ μαγική, ερωτική, ένας λαβυρίνθος ονείρων. Πολύ φωτεινά, ερημική, παραμιλάς εδώ και εκεί. Πολύ μαγική, ερετική,
των δορυφόρων των αστέγων. Όλοι αγριεμένοι κοινικοί, ηρωνικά γελάς κι εσύ. Πολύ τραγική, ουτοπική των μασκοφόρων σου αστέρων. Πολύ δικτυωμένη, τυπική, σαρκαστικά γελάς κι εσύ. Και ένα γκρίζο ουρανό που ακουμπάς και που φυλάς για ουρανό σου. Γκρίζα σου μιλάει και σε φυλάει με ένα δώδικο φτερό. Πολύ μαγική, ερωτική, ένας κατάλογος ομήρων. Πολύ φωτεινά, ερημική, παραμιλάς εδώ και εκεί. Παραμιλάς εδώ και εκεί. Παραμιλάς εδώ και εκεί. Πολύ μαγική, ερωτική, ένας λαβύρινθος ονείρων.